Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μου μαθητές, φίλοι φίλες, όλοι και όλες εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, καλωσορίσατε και σε αυτό το βίντεο. Μια ωραία ανοιξιάτικη μέρα είναι σήμερα και έτσι είχα την διάθεση, πολύ διάθεση για τραγούδι. Οπότε σκέφτηκα ότι ένα βίντεο για ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι ήταν μια καλή ιδέα. Μπορείτε να πάτε κάτω στην περιγραφή, να βρείτε το βίντεο στο YouTube, να ακούσετε το τραγούδι και μέχρι να κάνουμε μια βολτίτσα, εδώ να επιστρέψετε για να τα πούμε. Εντάξει, σας περιμένω. Το τραγούδι είναι παλιό, δεν είναι καινούριο, βγήκε, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1971, πολύ μακρινό, αλλά είναι ένα από τα αγαπημένα μου και όχι μόνο δικά μου αγαπημένα τραγούδια, είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα και στη νέα γενιά. Και εγώ, παρότι δεν είναι της γενιάς μου, θα έλεγα, ήμουν μόλις 4 χρονών όταν κυκλοφόρησε, παρόλα αυτά νομίζω ότι μεγάλωσα με αυτό το τραγούδι. Η Δήμητρα Γαλάνη που το πρώτο τραγούδισε είναι μια πολύ γνωστή και πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια στην Ελλάδα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε τους στίχους, που έχει γράψει στίχους για πάρα πολλά ελληνικά τραγούδια. Και την μουσική την έγραψε ο Μάνος Λοΐζος, ένας εξαιρετικός συνθέτης που έφυγε νέος, άφησε όμως πολύ σημαντικό έργο πίσω του. Πάμε όμως να δούμε τα λόγια. 4 πόδια δυνατά. 4 πόδια, 2 άνθρωποι, 2 και 2 πόδια και μια κουτσί κιθάρα. Κουτσός είναι αυτός που του λείπει το ένα πόδι ή που δεν περπατάει καλά, χωλαίνει, δηλαδή δεν πηγαίνει όταν περπατάει κανονικά. Οπότε η κιθάρα, της οποίας της λείπει ένα πόδι, έχει μόνο ένα πόδι, χαρακτηρίζεται από τον στιχουργό ως κουτσί. 2 άνθρωποι και μια κιθάρα. Κάθονται και τραγουδούν. Όταν ήμασταν παιδιά, ένα από τα παιχνίδια που παίζαμε κάθε μέρα, νομίζω, ήταν το κουτσό. Είναι ένα παιχνίδι όπου αυτοί που συμμετέχουν πηδούν με το ένα μόνο πόδι, το άλλο το έχουν διπλωμένο, σε ένα σχήμα με τετράγωνα κάτω. Παίζατε εσείς κουτσό όταν ήσασταν παιδιά? Δεν ξέρω αν παίζουν ακόμη τα παιδιά. Τόσο ωραία παιχνίδια. Να είχαμε τώρα 2 τσιγάρα και 2 για μετά. 2 τσιγάρα για τώρα και 2 να είχαμε για μετά. Το να είχαμε εκφράζει ευχή. Είναι ένας από τους τρόπους που έχουμε να πούμε ότι εύχομαι. Εύχομαι να είχαμε. Θα ήθελα να είχαμε. Μακάρι να είχαμε, ας είχαμε τώρα 2 τσιγάρα ή αχ και να είχαμε τώρα 2 τσιγάρα. Είναι διάφοροι τρόποι που έχουμε για να εκφράσουμε μία ευχή. Αυτό το είχαμε δεν το αναγνωρίζουμε, δεν αναγνωρίζουμε τον χρόνο γιατί το ρήμα έχω έχει έναν τύπο για τον αόριστο και για τον παρατατικό. Όμως αυτός είναι παρατατικός. Δηλαδή, αν δεν έχω το ρήμα
έχω, τότε, για παράδειγμα, θα μπορούσα να πω, αχ, και να καπνίζαμε. Όχι να καπνίσαμε, να καπνίζαμε. Να καπνίζαμε τώρα δύο τσιγάρα. Να πίναμε, όχι να ήπια, να ήπιαμε, να πίναμε τώρα ένα κρασί μαζί. Να πηγαίναμε τώρα μία βόλτα, όχι να πήγαμε, να πηγαίναμε. Δηλαδή, για να εκφράσω μία ευχή η οποία είναι αντίθετη με την πραγματικότητα, γιατί τώρα δεν έχουμε δύο τσιγάρα, να είχαμε δύο τσιγάρα, δεν πάμε εκδρομή, να πηγαίναμε εκδρομή, χρησιμοποιούμε τον παρατατικό. Αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε κάτω στα σχόλια μερικές ευχές ή μία έστω μόνο ευχή. Τι θα θέλατε τώρα να κάνατε. Τι θα γινόταν, λοιπόν, αν είχαμε τώρα δύο τσιγάρα, που μακάρι να είχαμε δύο τσιγάρα, λέει ο στίχουργος, θα ήταν ο κόσμος μαγικός. Μαγικός, καταλαβαίνετε τη λέξη, καταπληκτικός, υπέροχος. Ο κόσμος. Ο κόσμος είναι όλη η γη, όλος ο πλανήτης, ό,τι υπάρχει. Πάνω, κάτω, μέσα, στον πλανήτη. Αλλά όταν λέμε ο κόσμος, εννοούμε και οι άνθρωποι. Δηλαδή, μπορώ να πω, σήμερα στο κέντρο είναι πολύς κόσμος, γιατί γίνεται μία μεγάλη γιορτή. Είναι πολλοί άνθρωποι στο κέντρο. Θα ήταν μαγικός, λοιπόν, και η πλάση θα ήταν παράδεισος. Αν είχαμε τώρα δύο τσιγάρα. Ο παράδεισος, ξέρουμε αυτή την ωραία περσική λέξη που έχει περάσει, νομίζω, στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, paradise, παραδείσο κλπ. Η πλάση είναι επίσης ο κόσμος. Πλάθω κάτι, παίρνω κάτι μαλακό στα χέρια μου και του δίνω σχήμα, το πλάθω. Πλάθω κουλουράκια. Παίρνω ζυμάρι και δίνω σχήμα στα κουλουράκια. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από πυλό, με πυλό πλάθο πράγματα. Οπότε αυτό που έπλασε, αυτό που δημιούργησε ο Θεός είναι η πλάση. Είναι όλος ο κόσμος. Και το πλάσμα είναι το αποτέλεσμα. Στον πλανήτη επάνω ζουν διάφορα πλάσματα και οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού. Τα έχει φτιάξει ο Θεός ο πλάστης, αυτός που πλάθει. Πλάστη λέμε και αυτό το εργαλείο της κουζίνας με το οποίο ανοίγουμε φύλλα. Τα ανοίγω για να κάνω μία πίτα, να κάνω ένα γλυκό. Θα ήταν ο κόσμος μαγικός, παράδεισος η πλάση, στου φεγγαριού το τάσι. Το φεγγάρι το ξέρουμε, η σελήνη. Το τάσι είναι από τα τουρκικά, η λέξη τάς είναι ένα κύπελο πλατή, ανοιχτό, ανοιχτά χείλη, από το οποίο μπορούμε να πιούμε κάτι. Σε ένα τάσι μπορούμε να πιούμε. Αν έχετε πάει ποτέ σε χαμάμ τουρκικό, θα ξέρετε ότι με ένα τάσι μπορεί να πάρει κανείς, πρέπει μάλλον να πάρει κρύο νερό για να δροσιστεί, να ρίξει κρύο νερό πάνω του, όσο είναι στον χώρο αυτό με τους ατμούς. Γενικά τάσι είναι ένα πλατή κύπελο, μεταλλικό. Στου φεγγαριού το τάσι, το φεγγάρι, παρομοιάζεται σαν τάση, θα ήταν καφές βαρύ γλυκός. Πίνουμε καφέ από το τάση του φεγγαριού. Τι καφέ? Βαρύ γλυκό. Υπάρχει καφές σκέτος, χωρίς ζάχαρη, μέτριος, με λίγη ζάχαρη, γλυκός, βαρύ γλυκός. Εσείς πώς πίνετε τον καφέ σας? Άραγε. Εγώ τον πίνω σκέτο.
Ένας γαλάζιος ουρανός. Ο ουρανός, ξέρετε τι είναι. Ο ουρανός στην Ελλάδα είναι σχεδόν όλο το χρόνο γαλάζιος, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Γαλάζιος, γαλανός. Είναι το ανοιχτό, το φωτεινό μπλε χρώμα, το γαλάζιο. Τι είναι αυτός ο ουρανός? Είναι παράθυρο, βλέπουμε έξω τον κόσμο, από τον, βλέπουμε τον ουρανό, παράθυρο και σκεπή. Ξέρουμε τη λέξη σκεπή. Σκεπή, στέγη, αυτό που έχουν τα σπίτια από πάνω. Η σκέπη είναι, είναι κάτι που μας προστατεύει, είναι η προστασία. Έχουμε τη σκεπή στα σπίτια για να μας προστατεύει από τη βροχή, από το κρύο, από το χιόνι, τον ήλιο, οτιδήποτε. Ο ουρανός είναι για μας, λοιπόν, λέει ο στιχουργός, και παράθυρο, αλλά και σκέπη και προστασία. Σκεπάζω κάτι, το σκεπάζω για να το προστατέψω. Ξάπλωσε το παιδί για να κοιμηθεί και για να μην κρυώσει, το σκεπάζω με ένα σεντόνι, μια κουβέρτα, κάτι της. Και τι εύχεται άλλο ο στιχουργός? Να είχαμε 3 δραχμές στη τσέπη και 3 ο διπλανός. Ο διπλανός, αυτός που είναι δίπλα από μας. Να είχαμε εμείς 3 δραχμές. Δραχμή είναι το εθνικό νόμισμα της Ελλάδας πριν την υιοθέτηση του ευρώ. Δραχμή υπήρχε στην αρχαία Αθήνα. Το πρώτο εθνικό νόμισμα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο Φίνικας. Φίνικας είναι το γνωστό πουλί που καίγεται και ξαναγεννιέται μέσα από τις στάχτες του. Αυτό ήταν το πρώτο νόμισμα της σύγχρονης Ελλάδας. Μετά ήταν η δραχμή και μετά το ευρώ, τώρα το ευρώ. 3 δραχμές να είχαμε, όχι μόνο εμείς όμως, λέει ο στιχουργός, να είχαμε 3 δραχμές στην τσέπη και 3 ο διπλανός. Να είχαμε όλοι από 3 δραχμές. 3 δραχμές στην εποχή εκείνη είχαν αξία. Δεν ήταν όπως είναι τώρα 3 ευρώ. Κάτω στην περιγραφή σας έχω βάλει την αρχική έκδοση του τραγουδιού με την Γαλάνη να τραγουδάει, την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, αλλά και μία σύγχρονη εκτέλεση, όπου πάλι η Γαλάνη το τραγουδάει μαζί με τους Ονειράμα. Πείτε μου ποια από τις 2 σας αρέσει περισσότερο. Γενικά πείτε μου αν σας αρέσει το τραγούδι. Και μετά ποια από τις 2 εκτελέσεις σας αρέσει περισσότερο. Αυτά μάλλον για σήμερα. Ελπίζω να περάσετε μία όμορφη εβδομάδα. Και να τα ξαναπούμε και την επόμενη Κυριακή. Αυτά. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Γεια σας.